Εγώ και να έχω να πω, γιατί το ξέρω το Λάκη. Θα μου πεις τώρα, ναι. Από τη στιγμή που παρεχώρησε ένα πράγμα το οποίο είχε εκτιμηθεί, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Γουρός, ο νομάρχης Αθηνών. Βέβαια, ο περιφερειάρχης. Όπως επίσης και ο κύριος, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Τουρνάρας, είχαν συμφωνήσει και κάπου κόλλησε να πάρουν τα κτίρια του. Στην Κάντζα. Στην Κάντζα, τα οποία τα είχαν κοστολογήσει το ύψος των 18 εκατομμυρίων. Αυτά κόστησαν και παραπάνω, άλλοι λέγανε 25, λέγανε 30. Τέλος πάντων, μέσα στην ύφεση είναι παρακάτω. Και με αυτά να σβήσει το χρέος. Κάποιοι την κάναν την κόντρα και το χαλάσαν γιατί ήθελαν να αποδειχθεί κανένα άλλο κτίριο, μου είπε κάποιος σε μένα, ή κάτι άλλο υπήρχε και δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι αυτά έχουν παραχωρηθεί. Αλλά φαίνεται ότι η Γαδά ίσως για κάποιους θα πρέπει να γίνει η ελληνική τηλεόραση. Αλλά ίσως είναι και πραγματικό. Αλλά θέλω να πω ότι αφορά ένα πράγμα το οποίο. Ναι, αλλά όταν παραχωρείται κάτι στο δημόσιο, ρε παιδιά, σε κυνηγάνε ακόμα. Σε κυνηγάνε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί ο καθένα, α πούμε, δηλαδή είναι πράγματα που. Αν εσύ είχε σπίτι. Παραδείγματος χάρη. Ναι. Το οποίο στο πήραν. Ναι. Το οποίο στο πήρε η τράπεζα. Το πήρε ο άλλος. Και εσύ συνεχίζεις το 2013 το ΕΤΑΚ, το 9, να πληρώνεις το ΕΦΑΠ του 9, του 10, του 11, ενώ δεν προλαβαίνεις, αλλιώς πας φυλακή. Άρα δεν ξεπλέκεις ποτέ. Δεν ξεπλέκεις ποτέ. Αυτό θέλω να πω προηγουμένως. Προσπάθησα να το πω με μη δραματικούς τρόπους για όλους αυτούς που έχουν πάθει ζημιά. Και επαναλαμβάνω, εγώ σέβομαι πάρα πολύ τους 1.600.000 ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τις δουλειές τους. Αλλά εκείνο το οποίο λέω είναι επιχειρηματίες. Που χάνουν το σύμπαν και τρέχουν κάθε μέρα μέσα, μάλλον έχουν χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια και, το... και μιλάω για από ανθρώπους, δυο... από μαγαζάκια των δύο ανθρώπων, γιατί αυτοί πληρώνουν τα ΦΠΑ και τα άλλα, το οποίο δεν, το... δεν εκτιμάται. Δηλαδή, ο άλλος πλήρωνε μια ζωή, έκανε μια ζωή, πήρε μια ζωή και αυτή τη στιγμή πάρε και ό,τι έχω και δεν έχω και μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι με εκείνον που δεν έδωσε ποτέ. Ναι. Εκεί λες ότι μάλλον δεν είναι. Αν έχεις δώσει ό,τι έχεις για τα παιδιά σου, για τα σκυλιά σου, δεν έχεις αφήσει τίποτα και έρχεται ο άλλος και σε σοφαρίζει με τον οποιοδήποτε απαταιώνα δεν πλήρωνε ποτέ. Έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως είπε ο Γιώργος, να είσαι φοροοφιλέτης από το να είσαι φοροφυγάς. Οι άλλοι είναι φοροφυγάδες και κόβουν βόλτες όπως έλεγε και ο Θεός προχθές. Τέλος πάντων, φαντάζομαι οι άνθρωποι για να πάνε έχουν τους λόγους τους, τη νομική βάση. Δεν αμφισβητώ την νομική βάση. Αμφισβητώ την ηθική της νομικής βάσης. Πάμε στο επόμενο.